Ερωτικός πυρετός. Είναι πρωί και όλη η πόλη ξυπνάει. Ο ήλιος φωτίζει τα σπίτια των ανθρώπων. Ο Τζίτζι Σάλιβαν, ο μικρός ήρωας του Λυκείου Σεϊρίν, ανοίγει τα μάτια του και προετοιμάζεται για να ξεκινήσει τη μέρα του. Κάνει την προσωπική του καθαριότητα. Μετά αρχίζει το καθημερινό του πρόγραμμα. Καλημέρα, χαίρετε. Γεια σας. Ο Τζίτζι χαιρετάει όλους όσους συναντάει, ενώ κάνει τα 10 χιλιόμετρα όπως κάθε μέρα. Χάρη σε αυτή την τακτική άσκηση, ο Τζίτζι είναι σε τέλεια φυσική κατάσταση. Στο σπίτι τον περιμένει η Άννα με μια πετσέτα για τον ιδρώτα και το φιλί της καλημέρας. Μην το πιστεύετε καθόλου, δεν είναι αλήθεια, είναι όλα ψέματα. Και όπως βλέπετε, αυτός είναι που λένε ο αληθινός αθλητικός τύπος. Τι αειδιαστικό θέαμα! Δεν ντρέπεσαι για τίποτα, χαζή ράτσα! Δεν ντρέπεσαι για τίποτα, ανθρωπάκι! Καθόλου δεν ντρέπεσαι! Και τώρα, κυρίες και κύριοι, θα σας μιλήσω για το δικό μου ξύπνημα. Αυτή είναι η Ανούλα! Φτάνει μέχρι εδώ, φτάνει, φτάνει μέχρι εδώ. Είμαι πολύ ζηλιάρης, αλλά μην μου θυμώνετε, γιατί έχω να σας κάνω μια άλλη πρόταση. Θα πάμε να ρίξουμε μια ματιά στο πρωινό ξύπνημα της Δεσποινίδας Γκλώρια. Αυτό εκεί πάνω είναι το διαμέρισμα της πανέμορφης Δεσποινίδας Γκλώρια. Μου φαίνεται πως σήμερα έχει αργήσει πάρα πολύ, ενώ κανονικά θα έπρεπε να είναι ήδη εδώ. Να πάρει ευχή, έχω αργήσει πάρα πολύ, έπρεπε ήδη να είμαι στο σχολείο. Τι σας είπα, ας την ακολουθήσουμε. Για να δούμε τι θα κάνει. Αχ, περιμένε, Ντέι! Οδηγέ, περίμενε, περίμενε, οδηγέ, μη φοβείς! Δεν μπορώ να το πιστέψω. Πώς κατάφερε να τον σταματήσει? Μπορώ να το πιστέψω, πως έγινε τόσο όμορφη. Με μαγεύουν οι ωραίες γυναίκες. Γεια σου, Γκλώρια, πώς είσαι? Γεια σου, Τόμας. Κοίτα να μην αργήσεις για την προπόνηση. Γκλώρια, είσαι η μοναδική γυναίκα που μπορείς να είσαι όμορφη ακόμα και μόλις ξύπνα. Ευχαριστώ για το κουπλιμέντο. Αν τη βλέπανε όταν ξυπνάει, δεν θα πιστεύανε στα μάτια της. Η όμορφα που είναι το πρωί που ερχόμαστε στο σχολείο μαζί και σου ζητάω να μου δώσεις ένα φυλάκι που είναι πιο γλυκό και από σοκολατάκι. Μα τι συμπεριφορά έχει στο σχολείο αυτό το παιδί, το έχεις ξαναδεί? Σωστά, στο σχολείο αυτά δεν επιτρέπονται. Ξέρεις, το Λύκειο Σεϊρίν έχει πάρα πολύ καλή φήμη όσον αφορά την εκπαίδευση των μαθητών του. Αλλά ο Τζίτζι με τη συμπεριφορά του έχει παραβεί όλους τους κανόνες. Ναι, ναι. Εγώ είμαι περήφανη για το όνομα του Λυκείου και για το σύλλογο των καθηγητών του οποίου είμαι μέλος και δεν μπορώ να επιτρέψω αυτές τις αηδίες. Πρέπει να δημιουργήσουμε μια καινούργια εκπαιδευτική πολιτική για να αποφύγουμε τα προβλήματα τύπου Τζίτζι. Πρέπει να σκεφτούμε πως τα αγόρια του σήμερα θα είναι οι άντρες του αύριο. Έχεις απόλυτα δίκιο. Ελπίζω να συμμερίζεσαι τις απόψεις μου και στο Συμβούλιο των Καθηγητών να με υποστηρίξεις όταν θα εκθέσω τη νέα μου εκπαιδευτική θεωρία. Θα δώσουμε ένα δυνατό χτύπημα στις προηγούμενες θεωρίες. Πρέπει λοιπόν να ξέρεις πόσο σημαντική είναι η συμφωνία μας. Μπορείς να με υπολογίζεις. Όπως πάντα, ξέρεις, δεν υπάρχει τίποτα στον κόσμο που δεν θα έκανα για σένα. Το ξέρεις. Αλλά νομίζω πως θα ήταν καλύτερα να βγούμε παρέα να μιλήσουμε πιο αναλυτικά, κατάλαβες. Μα πού πήγε, Πόσο κουραστικό είναι να διδάσκεις αυτά τα αγόρια! Τι? Αδύνατον! Αυτό που βλέπω είναι μια τρυφερή χειρονομία αγάπης! Αχ! Όχι! Αυτό σημαίνει πως κάποιος με αγαπάει! Κι αν κάνω λάθος! Αλλά πάλι γιατί πρέπει να κάνω λάθος! Κάποια μέρα η μετριοφροσύνη αυτών των ανθρώπων θα με σκοτώσει! Η σκέψη με έχει κατακτήσει. Αλλά ποιος να είναι? Τριαντάφυλλα στο τραπέζι. Όποιος και να είναι παίρνει σίγουρα ωραίες πρωτοβουλίες. Είμαι πολύ συγκινημένη που με φλερτάρουν έτσι. Μα ποιος να είναι? Οι καθηγητές δεν θα ήταν ικανοί να το κάνουν. Μπορεί να είναι κάποιο από τα γόρια. Γεια, Τζεγκλάρια. Γεια, πώς θα πας? Γεια.
Μήπως είσαι εσύ, Αντάμο? Αχ, Θεέ μου, μα τι να κάνω. Μου αρέσουν πάρα πολύ οι ερωτικές σκηνές. Θα πρέπει να στα επιστρέψω. Τι? Εκτιμώ τα αισθήματά σου, αλλά μην ξεχνάς πως είμαι η καθηγήτριά σου. Όχι πως έχει και πολύ μεγάλη σημασία, όμως δεν μπορώ να μην υπολογίζω πως εσύ είσαι ένας μαθητής μου. Μα εγώ... Δεν αμφιβάλλω για την αγνότητα των αισθημάτων σου. Δεν είμαι πια και τόσο μεγάλη για να μην θυμάμαι πως είναι να ερωτεύεται κανείς την ηλικία σου, φτωχέ μου Αντάμο. Δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω. Αυτό ακριβώς είναι το πρόβλημα. Δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε έναν έρωτα ανέφικτο. Α, καταλαβαίνω, αλλά δεν είμαι αυτός με τα λουλούδια. Πώς? Ναι, κοίτα, η αλήθεια είναι πως θα ήταν καλή σκέψη να το κάνω, αλλά δεν το έκανα εγώ. Με συγχωρείς πολύ, αλλά είσαι ο μόνος από τα γόρια που σκέφτηκα. Ναι, βέβαια, σας καταλαβαίνω πολύ καλά. Θα ήμασταν πολύ καλό ζευγάρι εσείς κι εγώ, αλλά πρέπει να ασχολούμε με τις σπουδές και το μπάσκετ. Δεν έχω χρόνο για άλλα, ξέρετε. Τι λες? Τίποτα, συγγνώμη. Δεν καταλαβαίνει τίποτα. Λυπάμαι πολύ που της φέρθηκα τόσο ψυχρά, αλλά δεν ξέρω τι άλλο έπρεπε να κάνω. Αν δεν είναι ο Αντάμο, ποιος άλλος μπορεί να είναι? Πρέπει να μάθω. Στην άκρη! Ω Θεέ μου, πάντα η ίδια ιστορία. Μα πότε θα σταματήσει αυτό το αγόρι να σηκώνει τις φούστες των κοριτσιών μου? Αχ, σκέψου να είναι ο Τζίτζι ο θαυμαστής μου. Αχ, όχι! Γεια σου! Μα τι κάνω? Δίκη σου! Την έπιαζα! Αν είναι ερωτευμένος ο Τζίτζι μαζί μου, θα είναι πιο εύκολο να τον εκπαιδεύσω. Αχ, μα τι έπαθα! Τρελάθηκα! Δεν είναι φυσιολογικό! Στην άκρη! Όμως από την άλλη είμαι η δασκάλα του και αν είναι ανάγκη θα θυσιαστώ για εκείνον. Αχ, τι λες, Γκλώρια, τρελάθηκες! Μα αν δεν τον πλησιάσω εγώ, το κακόμοιρο το παιδί θα νιώσει απόρριψη και θα καταστρέψω την τρυφερή του καρδιά σε μια στιγμή πολύ σημαντική για την ενηλικίωσή του και ίσως τότε αύριο να έχω ένα τρομερό ηθικό πρόβλημα. Είσαι τελείως γελία, Γκλώρια! Μπορεί και να σκοτωθεί. Είναι η πρώτη του αισθηματική απογοήτευση. Θα είναι μια αποτυχία για μένα που είμαι εκπαιδευτικός και τι θα γίνει με το λύκειο. Αχ, δεν μπορώ ούτε να το σκέφτομαι. Κατέστρεψες τη ζωή μου, Γκλώρια! Ένας μαθητής μετά από μια αποτυχημένη προσπάθεια αυτοκτονίας γίνεται διάσημος ληστής. Δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Θα ήθελα να ξέρω πώς μου ήρθε στο μυαλό να γίνω δασκάλα. Αχ, και τώρα τι πρέπει να κάνω εγώ, η κακομοίρα? Θα πρέπει να υπάρχει ένας τρόπος για να μην πληγώσω τα αισθήματα αυτού του φτωχού αγοριού. Δεν είναι δικό του το φταίξιμο που με ερωτεύτηκε, αλλά ούτε βέβαια και δικό μου. Μα αυτοί οι άνθρωποι δεν θα σταματήσουν να με εκπλήσουν. Εμπρός, εδώ η κυρία Άτσι. Με ποιον θέλετε να μιλήσετε? Ναι, Δεσποινής Γκλώρια, εγώ είμαι. Τζίτζι, ξέρω πολύ καλά τι περνάς, αλλά αυτό δεν είναι κάτι το κακό. Θα πρέπει να βρεθούμε σύντομα για να μιλήσουμε όμως. Μα τι ήθελε να πει, ε? Είναι δυνατόν η Δεσποινής Γκλώρια να είναι ερωτευμένη μαζί μου? Αν και κάτι τέτοιο δεν θα ήταν και τόσο περίεργο. Κατά βάθος, εγώ είμαι ένα ωραίο αγόρι. Και αυτή είναι αρκετά νέα για να είναι δασκάλα. Και στη ζωή αυτά συμβαίνουν, ξέρετε, ναι. Το ξέρω αυτό. Αχ, Γκλώρια μου! Εγώ ραντεβού! Εγώ ραντεβού! Ραντεβού! Ήθελα να ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει. Έχει πολύ ωραία θέα από εδώ, δεν βρίσκεις? Αχ, ναι, έχεις δίκιο, είναι καταπληκτική η θέα. Πρέπει να βρω έναν τρόπο να του μιλήσω. Άκου, Τζίτζι, ξέρω καλά πως νιώθεις για μένα, αλλά... Νομίζω πως είναι πολύ δύσκολο να μιλήσεις για κάποια πράγματα. Κατά βάθος δεν πρέπει να εκπλήσεσαι. Αν είναι μια ιστορία αγάπης ανάμεσα σε μια καθηγήτρια και ένα μαθητή, πρέπει να βρούμε το κουράγιο να αντιμετωπίσουμε τα αισθήματά μας. Δεν αμφιβάλλω. Ναι, τα αισθήματα είναι σημαντικά, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε και τη διαφορά ηλικίας. Μα τι σημασία έχει η ηλικία στον έρωτα? Εγώ είμαι ένα παιδί σοβαρό. Πρέπει να τελειώσω το λύκειο και πρέπει να σου εξομολογηθώ πως δεν μπορώ να σε παντρευτώ αυτή τη στιγμή. Αχ, μα άκουσε με, Τζιτζί, εσύ δεν είσαι αραβωνιασμένος με την Άννα? Ναι, αλλά είμαι σίγουρος πως η Άννα θα καταλάβει. Τουλάχιστον το ελπίζω. Διαφορετικά θα έχουμε πολλά προβλήματα. Ω Θεέ μου, τρέχω να της το πω! Όχι, Τζιτζί, σταμάτα, πού πας? Ω Θεέ μου, τώρα τα πράγματα δυσκόλεψαν πάρα πολύ. Τι θα κάνω? Σίγουρα πιο μπερδεμένα από αυτό δεν γίνεται. Καλά, τρελάθηκες, τι κάνεις? Δεν κατάλαβα.
πως ήμουν τόσο ψηλά.